Την τελευταία του πνοή έξω από το σπίτι του στην οδό Κωνσταντά με Μαυροκορδάτου άφησε χθες 62χρονος συνταξιούχος ναυτικός. Ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία νωρίς το πρωί και κάλεσε ταξί για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Εν τούτης, όταν έφτασε στο σημείο, ο αυτοκινητιστής τον είδε να πέφτει στο δρόμο χωρίς αισθήσεις. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομία, όμως ο 62χρονος ήταν ήδη νεκρός. Ο άτυχος άνδρας καταγόταν από την Κρήτη και διέμενε στο Βόλο τα τελευταία χρόνια επειδή η σύζυγός του είναι από την περιοχή. Ιδιώτης γιατρός αναμένεται να βεβαιώσει τα αίτια θανάτου του, τα οποία αποδίδονται πιθανότατα σε ανακοπή. Σοκ στο Βόλο όμως και από την ξαφνική απώλεια 47χρονου λιμενικού εν αποστρατεί από τα κανάλια Μαγνησίας. Ο θρασίβουλος στεργείου εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι, στο σπίτι του, στους ορειούς Ευβίας. Το αστυνομικό τμήμα Εστίας διέταξε τη διάρκεια νεκροψίας νεκροτομής για τα ακριβή αίτια θανάτου του. Ο 47χρονος είχε υπηρετήσει στην Εδιψώ και παλαιότερα στην Αλόνισο. Συνάδελφοί του είναι σοκαρισμένοι από την απροσδόκητη απώλεια. Ο άτυχος άνδρας κατέληπε τη σύζυγό του, το γιο του και τους γονείς του. Θλίψη όμως έχει σκορπίσει το Βόλο και η είδηση της απώλειας του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου σε ηλικία 55 ετών. Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τα παιδιά του, την αδερφή του και λοιπούς συγγενείς. Η κηδεία του έγινε σήμερα το πρωί στις 11, στον ιερό ναό Αγίου Λαζάρου στο κημητήριο. Την τελευταία του πνοή άφησε όμως σε ηλικία 44 ετών και ο Δημήτρης Μανολάκης, ο οποίος εργαζόταν στην Ευόλος οδηγός. Ο άτυχος άνδρας επεβίωσε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρετούν σήμερα από τον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Ριζομήλου.